Σε δυσεπίλητο γρίφο φαίνεται να μετατρέπονται οι εργασιακές εκκρεμότητες για τους νοσηλευτές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς το μέτρημα χάνεται σε ρεπό και άδειες που παραμένουν στον πάγο κατά χιλιάδες ακόμη και από το 2020. Το σκηνικό πίεσης με βάρδιες που ίσα που καλύπτονται εξαιτίας της υπερπροσπάθειας του προσωπικού περιγράφουν οι συνδικαλιστές, εξηγώντας μάλιστα πως παρόμοια είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου. Είναι πάνω από 10.000 κατ' εκτίμηση ρεπό άδειες που οφείλονται στο νοσηλευτικό προσωπικό και βεβαίως ξέχωρα είναι χιλιάδες μέρες ρεπό ιατρικού προσωπικού που δεν παίρνουν ούτε τις εφημερίες τους, αλλά πολλές φορές δεν κάνουν χρήση ούτε των ανδειών τους, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης ούτε του ιατρικού προσωπικού, αλλά ούτε του νοσηλευτικού προσωπικού. Όσο οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις παραμένουν κενές, τόσο η εργασιακή εξουθένωση αυξάνεται και κάθε βάρδια μοιάζει να ακροβατεί σε τεντωμένο σκηνή. Στο Παγνί, σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζομένων, αναβάρδια αντιστοιχεί ένας με δύο νοσηλευτές σε 30 με 40 ασθενείς, ένας μεταφορέας για 4 με 5 κλινικές, μία καθαρίστρια για ένα κτίριο. Μονόδρομος, όπως σημειώνουν οι υγειονομικοί, είναι η επαρκή στελέχωση με προσωπικό και η ενίσχυση του ΕΣΥ προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Μιλάμε για χιλιάδες μέρες, δεν μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες, μιλάμε για κάποιες χιλιάδες μέρες άδεια και ρεπό που χρωστάνε οι υπηρεσίες. Ενδεικτικά η νοσηλευτική υπηρεσία, μια μεγάλη υπηρεσία στο νοσοκομείο, χρωστάει σχεδόν όλη την άδεια του 2022 και μέρος του 2021 σχεδόν στο σύνολο του προσωπικού. Με ένα προσωπικό που έχει φτάσει στα όρια του, που είναι εξαντλημένο, που δεν τολμά να αρρωστήσει, που έρχεται ασθενή στη δουλειά, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να το αντικαταστήσει. Αλλά εγώ θα σας πω, περίπου γύρω στα 80 με 100 αναργαζόμενο, εμείς εδώ στο Ηράκλειο τουλάχιστον τώρα αυτή τη στιγμή. Και ίσως και παραπάνω κάποιοι, ίσως και παραπάνω. Τα χρωστούμενα ρεπό. Μαζί με τις άδειες, τα φιλόμενα ρεπό και λοιπά, ό,τι συνεπάγεται με αυτό. Παρόμοιες οι συνθήκες και στο ΕΚΑΒ, καθώς αναεργαζόμενο ισοδυναμούν έως και 100 ημέρες σε οφειλόμενα ρεπό και άδειες. Εργαζόμενοι που κάτω από ανδείξωες συνθήκες δίνουν καθημερινά μάχη για να σώσουν ζωές και να σταθούν δίπλα στους ασθενείς. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν δεν έρθει πραγματικά ανθρώπινο δυναμικό στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι η λειτουργία του νοσοκομείου θα δυσκολεύσει και το προσωπικό θα καταρρεύσει. Όλα αυτά έχουν επίπτωση τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον ασθενή. Ένας κουρασμένος εργαζόμενος, καταλαβαίνει κανένας ότι δεν μπορεί να παρέχει αυτό που έχει σπουδάσει και αυτό που έχει μάθει. Ο κόσμος καταλαβαίνει τη δουλειά που κάνουμε, μας χειροκροτεί, μας λέει μπράβο, ηθικά είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν φτάνει μόνο το ηθικό. Πρέπει να υπάρχει κάτι χειροπιαστό για να προχωρήσουμε κι εμείς. Οι εργαζόμενοι στην υγεία που έγιναν οι ήρωες της πανδημίας εξηγούν επιτακτικά πως μετά τα χειροκροτήματα χωρίς αντίκρισμα η πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσει και σε πράξεις ουσίας.